Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το να φτιάξουμε τα κεφτεδάκια μας, να βάλουμε να ετοιμάζονται και μετά να κάνουμε τη σαλατούλα με το μπρόκολο. Εννοείται ότι θα πούμε τα υλικά. Καλά, μην φανταστείς ότι τα θυμάμαι, γιατί... Θα βοηθηθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κεφτεδάκια... Τις ποσότητες δεν θυμάμαι. Μην αγχώνεσαι. Κεφτεδάκια δηλαδή τηγανιτά. Όχι, όχι, στο φούρνο πάντα. Πάντα, ναι. Γιατί εγώ τα κεφτεδάκια τα έχω στο μυαλό μου τηγανιτά. Τα μπιφτέκια έχω του φούρνου. Δεν ντρέπεσαι? Ο Σαμουήλη συμφωνεί. Όχι. Λοιπόν, με μπρόκολο, ντάκο και τυρί στο φούρνο. Όχι. Α, ωραίο. Α, ωραίο. Ναι, ναι. Λοιπόν, 500 γραμμάρια κιμά. Μπορούμε να τα κάνουμε και γαλοπούλα, ας πούμε. Ναι, ακόμα καλύτερα, και μπορείς να ψήσεις γύρω στα 15-20 λεπτά. Ενώ με το μοσχαρίσιο κιμά που συνήθως βάζω εγώ, θέλει ένα 25 λεπτά. Αλλά μην φανταστείς, είναι 10 λεπτάκια παραπάνω ψήσιμο. Μου πέφτει πολύ βαρύ εμένα, δεν ξέρω γιατί. Ωραία, ακόμα καλύτερα κοιμάς γαλοπούλας. Ακόμα λοιπόν, καλύτερα. Ένα αυγό χτυπημένο, 3 τέταρτα φλιτζάνι τριμμένο ντάκο, μισό φλιτζάνι τριμμένο κρεμμύδι, φρέσκο κρεμμυδάκι, σωστά ή όχι? Όχι, ό,τι θέλετε. Κοίταξε, εγώ τα έχω βάλει εδώ, το τζίντζερ, το έχω τρίφει, προτιμώ το τζίντζερ από το σκόρδο, γιατί μυρίζει τέλεια και έχει και τις ίδιες βιταμίνες. Ωραία, να λέω 1/3 του φλιτζάνι τριμμένο τζίντζερ, 1 φλιτζάνι τριμμένο μπρόκολο, μισό φλιτζάνι το αγαπημένο μας τυρί. Τι έχεις επιλέξει? Τυρί ή θα βάλεις τσέντα ή θα βάλεις κάποια κεφαλογραβιέρα. Εγώ προτίμησα κεφαλογραβιέρα Κρήτης. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γεύση της. Είναι πιο... Και καλύτερα τα άσπρα παιδιά. Ναι, ναι. Έτσι, τα λευκά. Ένα τέταρτο φλιτζάνι κόλιανδρο ή μαϊντανό. Αυτά είναι. Α, μία πρέζα πιπέρι, οκ, αλάτι, δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Ο καθένας προσταφερεί ό,τι του κάνει κέφι. Ακριβώς, γιατί και τώρα με το τυράκι να βάλεις και αλάτι και πιπέρι, αλλά κάποιος μπορεί να το θέλει. Αφήστε τη σαλάτα μπρόκολο, πάμε να κάνουμε αυτό. Ναι, και να κάνουμε μετά αυτό, την κάρτα, εγώ λέω, να μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, να βάλουμε το κρεμμυδάκι μαζί με το τζίντζερ. Επίσης, μπορείς αντί για μαϊντανό ή κόλιανδρο να βάλεις βασιλικό ή ό,τι άλλο σ' αρέσει εσένα, έτσι. Γι' αυτό δηλαδή. Τώρα όλες πλέον οι οικοκυρίες έχουμε τα γλαστράκια μας. Έτσι, ακριβώς. Να, και εγώ έτσι έφερα βασιλικούλη εδώ, έφερα τα πάντα. Βάζουμε και τον τάκο. Τι είπες, κάτι? Όχι. Νόμιζα ότι είπες. Ο Θωμάς. Βάζουμε και το μπροκολάκι. Εύκολη συνταβούλα. Πάρα πολύ εύκολη. Και γρήγορη, γιατί όταν δεν έχεις χρόνο. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα μου τα ρίχνεις όλα τα υλικά που αναφέραμε προηγουμένως μέσα σε ένα μπολ. Ναι, κοίτα, θέλω να βάλω και λίγο λαδάκι τώρα, θα το πιάσω έτσι. Μου, έλα, βάλε λίγο. Βάλε λοιπόν. Έτσι ένα-δύο. Για ρίξε. Ξέρεις, τέλεια, αυτό φάνε. Μπορούμε να το κάνουμε και από το βράδυ, γιατί εγώ πάντα λέω οι συνταγές, επειδή οι γυναίκες πλέον εργάζονται, πρέπει να μπορούν να γίνουν και να υλοποιηθούν και από την προηγούμενη μέρα, γιατί την επόμενη γυρνάει τώρα να πάρει το παιδί ίσως από τον παιδικό, πότε να προλάβει να το ετοιμάσει. Και πολλές φορές ξέρεις, δεν θέλουμε να είναι και χτεσινό το φαγητό και. Αυτό μια χαρά όμως. Κοίταξε, είτε τα έχεις έτοιμα και τα βάλεις στο ψυγείο. Αν είναι από την προηγούμενη μόνο, και έτσι. Τα ψήσεις, είτε, λες. Ναι, είτε τα έχεις έτσι έτοιμο το κιμά και απλά τα πλάσεις και τα ρίξεις στο φούρνο, νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν χάνει κάτι από τις ουσίες στο φαγητό. Έτσι δεν το ψήνεις βέβαια δύο μέρες πριν. Βέβαια. Okay, αλλά ναι, είναι και τα δύο εύκολα. Λαδάκι είσαι εντάξει, θες να Λαδάκι είμαι εντάξει, δεν βάζω αλάτι πιπέρι, έτσι, δεν χρειάζεται. Και πλάχουμε μικρές μπαλίτσες. Βέβαια. Έτσι, και τις βάζουμε σε ένα, θες να βγάλεις ένα άλλο ταψάκι, γιατί... Βέβαια. Πού? Δίπλα. Το ότι ξέρεις εσύ την κουζίνα καλύτερα από τώρα. Μένα. αυτό το στρογγυλούλι εκεί. Θες αυτό. Ναι. Θέλει. Όπως ξέρεις, η κουζίνα και εγώ δεν συναντιόμαστε πολύ, Μαριάτα. Το καταλαβαίνω. Μου λέει ο ξαδερφός μου προχθές που το συνάντησα, κάνε μια βόλτα έτσι στο πλατό σου να φανεί πόσο μεγάλο, πόσο ωραίο είναι, πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Λοιπόν, τα πλάθουμε σε μικρές μπαλίτσες, για να ψηθούν και πιο γρήγορα, γύρω στο... σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, μπαλίτσα του γκολφ. Αυτά είναι ωραία και σε ξυλάκια. Άμα κάνεις κανένα παιδικό πάρτι τίποτα. Ναι, είναι τέλεια. Αφιέρεις τα ξυλάκια αυτά που βάζεις στο σουβλάκι και να τα κάνεις. Και μπορεί να τα πανάρεις κιόλας ίσως. Α, τι ωραία. Ναι. Λες λοιπόν, να είναι καλή στη μαγειρική, άμα το προσπαθήσει πολύ. Θα μπορούσες και ειδικά άμα κάνεις τέτοιες εύκολες συνταγές. Λοιπόν, κοίταξε, για να μην τρώμε τον χρόνο, να κάνεις όλα. Φτιάχνεις, εγώ τα έχω ετοιμάσει, σας τα έφερα εδώ έτοιμα. Θα πηγαίνω λοιπόν εδώ. Ναι. Μην βάλεις το χέρι σου, θα καείς. Όχι, τα ξέρω αυτά. Λοιπόν. Έτσι, και τα έχω έτοιμα εδώ. Τα ζεστάναμε κιόλας. Αν και λίγο πριν έρθω τα. Δεν πεινάσατε εσείς, ρε. Δεν πεινάσατε.
Μόνο εγώ. Βγάζω. Το γουρούνι. Λοιπόν, πάμε και στην σαλατούλα να δείξουμε και τελικά μας τώρα. Βεβαίωτα, τι ώρα μυρίζει τώρα αυτό. Δεν είναι τέλεια. Είναι μορφούλικα, λοιπόν. Λοιπόν, πάω από εδώ. Για τη σαλατίτσα μπρόκολο και με γιαούρτι είναι μαζί. Είναι με γιαουρτάκι, ναι, ψάχνω να βρω μπόλεγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα κεφάλι μπρόκολο, μισοφλιτζάνι γιαούρτι, μία κουταλιά μιλόξιδο. Το προτιμώ στο μιλόξιδο, ε. Ναι. Μισό κουταλάκι κοφτό αλάτι. Mm-hmm. Τι ήτανε, αλάτι, ναι. Αλάτι, λίγο πιπεράκι. Μισό πιπέρι, σταφιδούλες, 70 γραμμάρια, 70 γραμμάρια ψιλοκομμένα αμύγδαλα. Κοιτάς και αυτά να είναι ανάλατα, ομά και τα σχετικά. Ναι, συνήθως ανάλατα. Έτσι. Ναι, πώς, γιατί θέλω να τα καπουρτήσω κι εγώ. Και δύο κουταλιές λάδι. Ας γράψουμε το ματάκι. Λοιπόν, τέλεια. Δοκίμασες. Όχι, δεν δοκίμασα ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Θα δοκιμάσω, έχω φάει ήδη αρκετά σήμερα. Κάτσε. Τι θα γίνει. Το βρήκα. Καλή το... Είσαι καλή. Σε παρακαλώ. Είσαι πολύ καλή. Βάζουμε να καπουδίσουμε λιγάκι τα μυδαλάκια μας μαζί με, το... με τις σταφιδούλες. Εγώ συνήθως περιμένω μέχρι να αρχίσουν να φουσκώνουν οι σταφιδούλες να γίνονται όπως ήταν όταν ήταν στο δεντράκι. Καλά, περίπου λέμε τώρα. Συνταγούλες έτσι τις ήξερες όλες μόνη σου, έχεις κλέψει και καμία έτσι από τον σύντροφό σου, τώρα που τα λέμε. Η αλήθεια καλή. Είναι ότι κλέβω. Κλέβω. Μαθαίνεις. Από φίλους σεφ, φίλες σεφ, όπως είναι αγαπημένη μου, ας πούμε, η Ντίνα Νικολάου. Πάντα παίρνω συνταγές. Και από το καλά, από τον αγαπημένο μου, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να φτιάξω κάποια συνταγή του. Είναι πολύ δύσκολη. Άλλο επιπέδου. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο στυλ. Είναι σεφ ο άνθρωπος. Τι θες, καλά, εντάξει, μην βιάζει. Αφού ακόμα δεν έχει πάρει μπρος το μάτι, αλλά φτιάξτε εσύ. Στο 9 το σου βάλει, κοπέλε, την έχετε τριλάνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο πολύ. Να βάλω το μπροκολάκι με τα χέρια μου, σας πειράζει. Όχι καθόλου. Αλήθεια. Γιατί τα πλήνα πριν, να ξέρω. Είναι καθαρά τα χέρια σου, κι αλλιώς. Έχει φέρει και αυτά τα ωραία πιατάκια. Αυτά, ναι, είναι μια αγαπημένη φίλη. Τι ωραία. Α, έχεις και τα, και εγώ το βάλα εδώ τα κεφτεδάκια. Τώρα. Δες τι ωραία είναι. Δεν πειράζει, θα τα φτιάξω εγώ εδώ. Φτιάξτε, φτιάξτε. Είναι τα τι ωραία τα προσέχει. Έτσι. Θα τα βάλω. Full time job είναι αυτό. Ναι. Θα με σκοτώσει καλώς με τη σκεντάστη όμορφα. Τι λες. Α, ναι. Α, ναι. Το τραγούδι θα επιστρέψουμε, Μαριάντα, το έχουμε αφήσει όχι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά τώρα ξέρεις, μέχρι να, έτσι, να πάρει μπρος λίγο ο μικρούλης μου, να μεγαλώσει λίγο ακόμα, να αρχίσει να καταλαβαίνει γιατί λείπει κάποιες φορές η μανούλα, γιατί τώρα ξυπνάμε το βράδυ και φωνάζουμε μαμά-μαμά. Α, ναι, ξυπνάει. Ναι, μάλλον να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ άγχος έχω εγώ, παρά ο μικρός. Βέβαια. Είσαι από τις μαμάδες που τον έχουν και στο δωμάτιό τους. Προσπαθώ να το αποφεύγω, αλλά είναι κάποιες φορές. Εγώ αυτό, ναι. Προσπαθώ. Τον έχεις, άστα αυτά. Όλες μου οι φίλες έτσι ξεκίνησαν. Και έχουν καταλήξει μαζί με το μωρό ή ανάμεσα πολλές φορές στο κρεβάτι. Ναι. Θα καταλάβεις, μου λένε. Θα καταλάβεις. Ναι, παιδί μου. Πού την έχω, παιδί μου, τη μύγα. Εκεί που. Πίσω σου. Εκεί που έπιασα. Λοιπόν, βάζω εγώ τώρα τι θέλω 0% να βάλω. 10% είναι. Το ναι, ναι, είναι εκείνο το γιαουρτάκι που σου έλεγα πριν. Με τα προβιωτικά. Ακριβώς, ναι. Δεν είναι επιδόρπιο γιαουρτιού. Όχι, 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 γιατί είναι κανονικό γιαουρτάκι. Ναι, θέλει πολύ προσοχή. Πάντα πρέπει να διαβάζουμε τι γιαούρτι παίρνουμε. Έτσι. Εγώ δεν βάζω αλάτι, πιπεράκι και ξυδάκι. Το βάζω σκέτο, το προτιμώ και ξέρω ότι το προτιμά και εσύ. Ναι. Καλεκούνα τα. Α, συγγνώμη. Μα δεν είπες ότι πρέπει να φουσκώσουμε. Μα πώς θα φουσκώσουν να βάλουν κουνά. Εντάξει, φτάνει. Ας το λίγο. Να βλέπεις τώρα. Φουσκώνουν. Κάτι γίνεται. Θα φουσκώσουν. Θέλω λίγο χρόνο. Να το κοίταξε λίγο. Α, σαν popcorn. Παιδιά, το βλέπετε. Σαν popcorn δεν περιμένεις αυτό. Το περίμενες ότι η σαφίδα θα φουσκώσει έτσι. Φοβερό. Εγώ το όλα τα περιμένω από την κουζίνα. Να κοίταξε την εδώ πώς έχει φουσκώσει όμορφα. Σε αντιμετωπίζω. Εντάξει, νομίζω είμαστε οκ. Σε κάτι νέο στη ζωή μου. Σιγά, Χριστιανή, θα μας κάψεις. Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει διαπέριδος. Λοιπόν, βάζουμε λίγο γιαουρτάκι από πάνω. Αλλά τώρα εσύ πρώτα το κάνετε και σε κουβά, αναλόγως τα γούστα. Πώς θέλουμε, βέβαια. Έτσι, έχουμε και καλά θα το βάζω. Βεβαίως, εκεί. Μόλις εγώ. Ναι, θα σου τσιμπήσω ένα πάνω. Και, ναι, κάτι να βάλω από πάνω και τα... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να, παίρνω από εδώ να μου σου χαλάσω. Ναι. Μπράβο σου. Ωραία. Πού είναι αυτά, να τα. Πολύ ωραίο. Να σου πω. Παιδιά, δεν έχω να μαγειρέψει την τηλεόραση. Αυτή είναι μαγειρική, την οποία η μαμά, ας πούμε, την φτιάχνει για την ίδια για να είναι, ας πούμε, σε καλή σουλέτα και για το παιδί για να μπορεί να φάει και τον μπρόκολο. Ναι. Χωρίς να φοβάται μην δεν φάει τον μπρόκολο. Γιατί τα μπρόκολα, για να καταλαβαίνετε, για τα παιδιά είναι σαν να τρώνε άχυρα.
Υπάρχει κάτι, και δεν μπορείς να το λέσεις και στο blender να μην καταλαβαίνουν. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Υπάρχει ένα σούπερ πουρέ. Ένα σούπερ πουρέ που μπορείς να κάνεις με μια γλυκοπατατούλα, πατάτες και μπρόκολο και μπορείς να τα ξεγελάσεις. Λίγο, όχι πολύ. Α, επίσης έφερα και αυτό εδώ να δείτε. Το οποίο είναι κουνουπίδι μπρόκολο. Μαζί. Κουνουπίδι μπρόκολο. Ναι. Και δεν έχει τη μυρωδιά. Μύρισε το. Δεν έχει τη μυρωδιά. Εδώ καλέ. Πού πήκε. Μπήκε εδώ. Αντί για ψωμί. Α, ναι. Καλέ, ναι. Α, δεν το κατάλαβα. Α, μου χάσεις το δεκόρ. Detective είσαι. Δεν είσαι άνθρωπος. Όχι, είσαι λίγο το δοκίμασα. Ναι, μα πάρει κι άλλο. Μα δεν είναι για δεκόρ, τα φάμε. Με τα φάμε. Κουνίπιδο μπρόκολο, ε. Έχω χάσει λίγο την όσφηση. Από προχτές πάλι δεν την βρήκες. Πού την έχασες, να πάμε να την βρούμε εμείς. Τέλεια. Δεν λες που έχω τις άλλες αισθήσεις. Θα μπορούσαμε να κόψουμε και μια... Τι ιδιότητες έχει το κουνουπίδι μπρόκολο. Που έχει ό,τι έχει το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Έχει όλες τις βιταμίνες. Όλες τις βιταμίνες που έχουν και τα δύο. Λες να πριστεί κλειά μου τώρα που τρώω τόσο μπρόκολο. Μην ανησυχείς, υπάρχει τρόπο να πριστεί. Καταρχήν, τρως γιαούρτι με προβιωτικά. Κάπως έτσι, οπότε... πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε, να πάμε. Λοιπόν, το δώρο μας έχει μείνει λίγη ωρίτσα. ΑΒ Βασιλόπουλος, 1-49-49, τηλεφωνείτε, βιαστείτε ή στέλνετε σίγμα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 19-200. Θα προμηθευτείτε τι κιμά θέλετε, τι μπρόκολο, τι ωραία φρούτα έχει, τι ωραίο γιαούρτι, γαλακτοκομικά, προβιωτικά, καλλιτικά, τα πάντα. Τα πάντα, απορρυπαντικά. Και ωραίες κρέμες έχει, να σας πω και κάτι, και ρούχα έχει φέρει, και ωραία μπόλα έχει. Καταρχήν πήρα κάτι ωραία μπόλα για τις σαλάτες, τρομερά. Βρίσκεις υλικά που παλιότερα πρέπει να ψάξεις σε μανάβικα πολύ περίεργα και να τα λέτε. Εγώ τις μαύρες ντομάτες έχω πάρει από εκεί. Και το ρωμανέσκο το. Σε βιολογικά τα ψάχνεις τώρα, τα έχεις ναι, φέρει τώρα όλα. Τα βρίσκεις εκεί όλα. Και γάλατα λίγο πιο ψαγμένα, με σόγια και χωρίς και μπλα μπλα μπλα. Γάλα μυγδάλου τα έχει φέρει. Είμαι χαλιά. Όχι, εγώ γλύπαμε. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να δοκιμάσει κάποιος το κεφτεδάκι της Μαριάντας και μετά να πει το, μετά τον break αν ήταν ωραίο ή όχι. Κάποιος όχι, να το δοκιμάσει ο νέα τώρα. Θα μείνει κανένα. Ο κύριος εκεί. Ο Σαμοήλ. Σε προτιμούνε, δεν ξέρω γιατί. Ναι, γιατί δεν τρώει κακομοίρης.